Έντονη και απολύτω δικαιολογημένη είναι η ανησυχία που προκάλεσε η επιβεβαίωση δεκάδων κρουσμάτων κορονοϊού μεταξύ νεοσυλλέκτων στρατιωτών στο στρατόπεδο Κατσιμήτρου στο πέραμα. Μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρχε σαφή και επίσημη διευκρίνηση για τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με δεδομένο ότι διαρροέ από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια ανέφεραν από το πρωί πω έχουν επιβεβαιωθεί 31 κρούσματα, ενώ η ανακοίνωση τη Περιφέρεια Υπήρου παρουσιάζει συνοπτικά έναν αριθμό 26 κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται ο αριθμός να αυξηθεί, καθώς αφενός φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη διασπορά εντός του στρατοπέδου, κάτι που εξηγείται από το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και αφετέρου, πως καλύτερη εικόνα θα διαμορφωθεί την προσεχή εβδομάδα όταν και αναμένονται επαναληπτικά τεστ. Οι θετικοί στον ιό στρατιώτες έχουν απομονωθεί, ενώ μέχρι και το απόγευμα εμφάνιζαν ήπια συμπτωματολογία. Η νέα αυτή σύρροη κρουσμάτων στην περιοχή ένα μήνα σχεδόν μετά τι σύρροε σε δομέ φροντίδα ηλικιωμένων, και ενώ η κατάσταση στα Γιάννενα έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά, θέτει εκ νέου σε συναγερμό τι υγειονομικέ αρχέ και του υπόλοιπου φορεί που υπενθυμίζουν την απόλυτη ανάγκη τήρηση των μέτρων από το σύνολο των πολιτών. Σε αντίθεση με κάποιε διαρροέ που είδαν το φω τη δημοσιότητα από μέσα ενημέρωση τη Αχαϊκή Πρωτεύουσα, όπου και η έδρα τη 6η Υγειονομική Περιφέρεια, που προφανώ έχουν άμεση πρόσβαση και ενημέρωση από πρώτο χέρι, η ενημέρωση στα Γιάννενα έγινε από την Περιφέρεια Υπήρου, που σε ανακοίνωσή τη αναφέρει πω το πρώτο κρούσμα σε στρατιώτη επιβεβαιώθηκε το βράδυ τη Τρίτη. Το πρωί τη επόμενη ημέρα, από τη Διεύθυνση Υγεία τη Περιφέρεια Υπήρου, τονίζεται, άρχισε η διαδικασία ηχνηλάτηση. Ο Περιφερειάρχη κ. Καχρημάνη είχε διαδοχικέ επικοινωνίε με τη διοίκηση τη 8 ης Ταξιαρχία και την πολιτική ηγεσία που εμπλέκεται στη διαχείριση τη πανδημία, προκειμένου να εξασφαλιστεί άδεια διενέργεια ελέγχων από τι κινητέ μονάδε του ΕΟΔΗ, ενώ ενημερώθηκε παράλληλα και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Την 5η διενεργήθηκαν rapid tests, από τα οποία προέκυψαν 19 θετικά δείγματα που επιβεβαιώθηκαν και με μοριακό έλεγχο, ενώ άλλα 6 προέκυψαν από άλλου μοριακού ελέγχου. Οι προσβληθέντε συνεχίζει έχουν ήπια μέχρι τώρα συμπτώματα. Ο Περιφερειάρχη ενημέρωσε τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία Νίκο Χαρδαλιά για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματο σε συνεργασία με τι στρατιωτικέ αρχέ. Οι έλεγχοι των κλιμακίων του ΕΟΔΗ θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα. Επισημαίνεται πω η Περιφέρεια Υπήρου έχει άριστη συνεργασία με τη διοίκηση τη 8 Ταξιαρχία και του στρατοπέδου Κατσιμήτρου, τόσο για τη διενέργεια των ελέγχων όσο και για την αντιμετώπιση τυχόν άλλων ζητημάτων. Τέλο, Επισημαίνεται στην ανακοίνωση για μία ακόμη φορά ο Περιφερειάρχη απευθύνει έκκληση στου υπευθύνου των κλειστών δομών φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, που χειρίζονται αποκλειστικά το ζήτημα των ελέγχων για κορονοϊό, να προχωρούν σε όσο το δυνατόν συχνότερου και με μαζικότητα ελέγχου και να μεριμνούν, ώστε όσοι φιλοξενούμενοι εντοπίζονται θετικοί να τηρούν σε απόλυτο βαθμό του προβλεπόμενου περιορισμού, προκειμένου να μην διασπείρεται ο ιό στην κοινότητα, καταλήγει η ανακοίνωση.